από τη σελίδα 1067. Είμαστε στην προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, 11 κεφάλαιο και 23 εδάφιο. Σελίς 1067, Ιώτα Αλφα 23, Ιώτα Αλφα 23. Διαπίστεως ο Μωυσής, αφού εγεννήθη, εκρύφθη 3 μήνες υπό των γονέων αυτού, διότι είδων και χαριτωμένων το πεδίον και δεν εφοβήθησαν το διάταγμα του βασιλέως. Διαπίστεως ο Μωυσής, αφού εμεγάλωσεν, ηρνήθη να λέγεται Υιός της τη γατρός του Φαραώ. Προκρίνας μάλλον να κακουχείται με το λαόν του Θεού, παρά να έχει πρόσχερον απόλαυση αμαρτίας. Κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερων πλούτων, παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπε εις τη μισθοδοσία, μισθαποδοσία. Διαπίστεως αφή και την Αίγυπτον, μη φοβηθείς το θυμό του βασιλέως, διότι ως βλέπον τον αόρατον ενεκαρτέρισε. Διαπίστεως έκαμε το Πάσχα και την πρόσχηση του αίματος, για να μην εγγύσει αυτούς ο εξολοθρεύων τα πρωτότοκα. Διαπίστεως διέβησαν την ερυθράν θάλασσαν ως διαξηράς, την οποία δοκιμάσαντε οι Αιγύπτιοι κατεποντίστησαν. Διαπίστεως έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ, αφού εκυκλώθησαν επί 7 ημέρες. Διαπίστεως η πόρνη Ραβ δε συναπολέστη, με τους απειθήσαντες δεχθήσα τους κατασκόπους με ειρήνη. Και τι έτεινα λέγω, διότι θέλει με λήψη ο καιρός διηγούμενων περί Γεδεών, Βαράκτε και Σαμψών και η Εφθαέ, Δαβίδτε και Σαμουήλ και των προφητών. Ήτινες δια της πίστεως, κατεπολέμησαν βασιλείας, εργάστησαν δικαιοσύνη, επέτυχον τας επαγγελίας, έβραξαν στόματα λεόντων και έσβεσαν δύναμην πυρός. Έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, έγιναν ισχυροί εν πολέμου. Έτρεψαν εις φυγήν στρατεύματα λωτρίων. Έλαβαν γυναίκες τους νεκρούς αυτών αναστηθέντας. Άλλοι δε βασανίστησαν, μη δεχθέντες την απολύτρωση δια να αξιωστώσει καλυτέρας αναστάσεως. Άλλοι δε δοκίμασαν εμπαιγμούς και μάστιγας, έτι δε και δεσμά και φυλακήν. Ελιθοβολήθησαν, επριονίστησαν, επειράστησαν, με σφαγή μαχαίρας απέθανον, περιεπλανήθησαν με δέρματα προβάτων, με δέρματα εγών, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, των οποίων δεν είναι το άξιος ο κόσμος, πλανόμενοι εν ερημίες και όρεση, και σπηλαίης και τες τρύπες της γης. Και ούτι πάντες, αν και έλαβαν καλήν μαρτυρίαν δια της πίστεως, δεν απείλαυσαν την επαγγελία. Διότι ο Θεός προέβλεψε καλύτερον τι περί ημών, δια να μην λάβωση την τελειότητα χωρίς ημών. Λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψομεν παν βάρος και την ευκόλωσεν περιπλέκουσα ημάς αμαρτία. Και ας τρέχομε με θυπομονής τον προκείμενο εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως, ώστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν, υπέφερε σταυρό, καταφρονήσα στην εσχήνη και κάθισεν εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Με τη σιγουριά λοιπόν που μας δίνει η πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και στο Λόγο του Θεού και με τη βεβαιότητα ότι τα μη βλεπόμενα, αυτά τα οποία δεν βλέπουμε εξάπαντος και θα ενεργήσουν και θα δούμε, ο Λόγος του Θεού συνεχίζει να μας οδηγεί μέχρι τον Μωυσή, έναν άντρα πραγματικά διακεκριμένο στο έργο του Θεού, έναν άντρα τον οποίον ο Θεός δημιούργησε για τη δόξα του, δημιούργησε για τη δημιουργία πραγματικά του λαού του Θεού, του λαού Ισραήλ, αλλά και για να φέρει το λόγο, το νόμο του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους. Με το Μωυσή δημιουργήθηκε στην πραγματικότητα το κράτος του Ισραήλ, γιατί αυτός είναι που χρησιμοποιήθηκε από το Θεό για να βγάλει ο Θεός τον λαό Ισραήλ από τα δεσμά της Αιγύπτου, του Φαραώ, αλλά και των Αιγυπτίων. Και ο Μωυσής δεν ήρθε ουρανοκατέβατος, αλλά ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, έχει αυτή τη μέθοδο. Δημιουργεί ανθρώπους για να εκπληρώσει το θέλημά του και το έργο του. Δημιουργεί ανθρώπους. Γιατί αυτός είναι ο δημιουργός. Το βασικό και κλασικό παράδειγμα είναι ο Ιησούς Χριστός. Βρέθηκε σε τέλεια αδυναμία ο Θεός να πλησιάσει τον άνθρωπο. Και σε τέλεια δυναμία ο άνθρωπος να πλησιάσει το Θεό. Και ενώ θα έπρεπε να ήταν
αδύνατον η σωτηρία του ανθρώπου, γιατί υπήρχε το τρομακτικό αυτό εμπόδιο της αμαρτίας ανάμεσα σε Θεό και άνθρωπο, ο Θεός εφεύρε τρόπο. Και έτσι εργάζεται ο Θεός. Εφεύρε τρόπο. Στο αδιέξοδο και στο αδύνατον βρίσκει η σοφία του Θεού τρόπο για να λύσει και να τακτοποιήσει τα πράγματα τα δικά του σύμφωνα με το δικό του θέλημα και για την εκπλήρωση του δικού του έργου. Και αυτό το ο τρόπος, αυτό το η μέθοδος ήταν ένα πρόσωπο συγκεκριμένο και μοναδικό, ο Ιησούς Χριστός. Ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να κηρύξει, να διδάξει, να ενισχύσει τον άνθρωπο πλησιάζοντάς τον με ταπείνωση, αλλά ταυτόχρονα αυτό το πρόσωπο και αιώνιος Θεός που θα μπορούσε να φέρει σε απόλυτη επαφή τον άνθρωπο με το Θεό, και ταυτόχρονα αυτό το πρόσωπο να είναι και η θυσία υπέρ των αμαρτιών όλων των ανθρώπων, ο ηλασμός. Αλλά όπως βρήκε τον Χριστό, έτσι βρήκε την πρόοδο των χρόνων για την εκπλήρωση του έργου του και του σχεδίου του Θεός πολλά πρόσωπα. Ένα άλλο πρόσωπο είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και όπως ο Χριστός είχε αποστολή να κηρύξει την αιώνια ζωή, απεσταλμένος από τον Πατέρα, να διδάξει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών και να επιτιμήσει το διάβολο ελευθερώνοντας τον άνθρωπο, έτσι και η Εκκλησία έχει μια πολύ μεγάλη αποστολή να φέρει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε όλη την οικουμένη. Αλλά και ένα πρόσωπο ακόμη το οποίο ο Θεός δημιούργησε για τη δημιουργία του λαού Ισραήλ ήταν ο Μωυσής. Και μάλιστα σε μία εποχή όπου υπήρχε διαταγή του Φαραώ αυστηρότατη σε όλο το λαό του, όταν γεννιέται αρσενικό παιδί μέσα σε μια οικογένεια, σε οποιαδήποτε οικογένεια των Ισραηλιτών, των εχμαλωτιστέντων και δουλοθέντων μέσα στην Αίγυπτο, να το σκοτώνουν, τα κορίτσια να τα αφήνουν. Εντολή αυστηρότατη. Ο Θεός δημιουργεί, αλλά ο άνθρωπος εκτελεί δια της πίστεως, με τη βεβαιότητα ότι ο Θεός θα επέμβει. Και κοιτάξτε πώς εργάζεται ο Θεός τώρα με την πίστη των γονιών του Μωυσή. Έδωσε ένα παιδί το οποίο είχε θείον κάλος. Ήταν τόσο πολύ όμορφο, κάτι έπρεπε να δώσει στο παιδί αυτό ο Θεός για να διεγείρει την πίστη των ανθρώπων αυτών, των γονιών του Μωυσή. Και αυτό το οποίο έδωσε ήταν μια εξαιρετική ομορφιά σε αυτό το μωράκι. Σκεφτείτε πώς θα έλαμπε. Ήταν τόσο όμορφο που οι γονείς πίστεψαν ότι αυτό το κάλος είναι θείον και δεν εδόθη ματέως, και αποφάσισαν να το κρύψουν 3 μήνες. Δεν μπόρεσαν περισσότερο, αλλά 3 μήνες ήταν αρκετοί. Διαπίστεως λοιπόν εκρύφθη από τους γονείς του ο Μωυσής, το νεογέννητο παιδί, 3 μήνες. Και η αιτία, διότι το κεχαριτωμένον το παιδίον πολύ. Και ο Απόστολος Παύλος μιλάει για θείον κάλος. Και αδερφοί αγαπητοί, είναι ένα ωραίο σχέδιο που έχει ο Θεός να διεγείρει την ειλικρινή μας διάνοια δια της πίστεως με κάποια γεγονότα. Κάτι κάνει ο Θεός και αυτόματα ο άνθρωπος ξεσηκώνεται. Ο Θεός είναι. Μήπως είναι από το Θεό. Αλλά και αυτή τη σκέψη και αυτή τη λογική ο Θεός θέλει να την έχουμε. Να παρατηρούμε. Ξέρετε ποτέ μίλησε ο Θεός στο Μωυσή όταν μεγάλωσε και έγινε 80 χρονών και έβοσκε τα κοπάδια του πεθερού του. Όταν είδε μία βάτο να καίγεται και να μην κατακαίγεται και έστρεψε με προσοχή το βλέπαντι του να παρατηρήσει μήπως τούτο είναι έργο Θεού. Και όταν έστρεψε με προσοχή να παρατηρήσει, τότε ο Θεός του μίλησε. Είναι κάτι που το θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει την προσοχή μας. Δεν θέλει την αδιαφορία μας. Θέλει ακόμη περισσότερο από εμάς τους χριστιανούς την εκζήτησή μας. Δεν θέλει την απάθειά μας. Θέλει τον αγώνα μας. Την προσπάθειά μας.
θέλει την προσευχή μας, θέλει να φέρνουμε τα αιτήματά μας με ζήλο, να είμαστε ζηλωτές των πνευματικών, για να βρει πρόσφορο και κατάλληλο έδαφος ο Θεός να επεμβαίνει και να δοξάζεται το όνομά Του το Άγιο. Βλέποντας λοιπόν το θείο κάλος οι γονείς του Μωυσή είπαν δεν το σκοτώνουμε, δεν το δίνουμε, το κρύβουμε με κίνδυνο της ζωής τους. Δεν ήταν απλό να παραβεί στην εντολή του Φαραώ, όχι μόνο απλό δεν ήταν, αλλά άκρος επικίνδυνο, και εργάστηκαν δια της πίστεως, διεπίστωσαν το θείο κάλος και αποφάσισαν να διακινδυνεύσουν, να δούνε ο Θεός τι είναι έτοιμος να κάνει αν διατηρήσουν όσο μπορούσαν το παιδί ζωντανό. Μετά τους 3 μήνες το έβαλαν σε ένα καλάθι, όπως ξέρετε, το μωρό, και το πήγαν εκεί στον ήλο και το άφησαν. Ο Θεός ενήργησε. Και όταν, αδερφοί αγαπητοί, ενεργούμε στη ζωή μας διαπίστεως και η πίστη μας έχει χαρακτηριστικά, δεν είναι αόριστη, δεν πιστεύουμε όπως θέλουμε και προχωράμε, αυτή είναι πίστη εκφαντασίας, η οποία δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, αλλά ο Θεός θέλει να ενεργούμε διαπίστεως πρώτον στο Λόγο του Θεού, να είμαστε βέβαιοι ότι είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Δεύτερον, στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Δεν παίρνουμε αποφάσεις στον αέρα. Οι αποφάσεις, αδελφοί αγαπητοί, που παίρνονται στον αέρα είναι επικίνδυνες, για να μην πω κιόλας ότι οδηγούν με βεβαιότητα σε ζημιά. Οι αποφάσεις του χριστιανού, οι ενέργειες, η πορεία του χριστιανού είναι διαπίστεως πάνω στο Λόγο του Θεού, πρώτον τον γεγραμμένο και ύστερα τον διαπνεύματος Αγίου. Στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Το αποτέλεσμα, θα είναι ευλογία. Το αποτέλεσμα θα είναι αύξηση. Το αποτέλεσμα θα είναι καρποφορία. Το αποτέλεσμα θα είναι η δόξα του Θεού. Το αποτέλεσμα θα είναι πραγματικά στην αποστολή μας, να την εκπληρώσουμε με άριστα αγαθά αποτελέσματα. Και αυτή η πορεία μας δεν είναι μόνο στην πνευματική ζωή μας, είναι καταρχάς και πρωτίστως στη φυσική ζωή μας, στην οικογένειά μας, στη δουλειά μας, στην πορεία μας, στην εκκλησία, και κατά δεύτερον λόγο το ίδιο όμως σοβαρό στην πνευματική μας ζωή. Πώς θα εργαστούμε στο Θεό, πώς θα περπατήσουμε στα μάτια του Θεού. Όλα δια της πίστεως γίνονται και έχουν καλά αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η κόρη του Φαραώ είδε το μωράκι, εντυπωσιάστηκε από την ομορφιά του και το κράτησε. Δεν θα πούμε την ιστορία του Μωυσή, αλλά η αδελφή του πήγε, της είπε θέλεις τροφό, και πήγε τη μητέρα του Μωυσή που τη μεγάλωσε. Εκεί όμως δεν τελείωσε το έργο του Θεού, εκεί άρχισε. Τώρα από εδώ και πέρα, ο Μωυσής μεγαλώνει στο παλάτι του Φαραώ, αλλά δεν ξεχνάει το Θεό των πατέρων του, αλλά και ο Θεός τον πατέρα του δεν τον ξεχνάει. Για μία μεγάλη περίοδο, 40 χρόνια, είναι απολωτριωμένος από το έργο του Θεού και από την παρουσία του Θεού και από το λαό του Θεού. Αλλά μέσα σε αυτά τα 40 χρόνια ο Θεός του αποκάλυψε ότι με τα χέρια του ο Θεός θα ελευθερώσει το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο. Πώς, δεν μας λέει η Γραφή. Αλλά εκείνο που μας λέει ότι ο Μωυσής ήταν βέβαιος. Βέβαιος ότι χρησιμοποιώντας ο Θεός τον Μωυσή θα τον ελευθερώσει, θα ελευθερώσει το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο. Στα 40 του χρόνια. Στα 40 του χρόνια συνέβη ένα γεγονός σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Είδε έναν Αιγύπτιο να χτυπάει και να ταλαιπωρεί και να βασανίζει ένα συμπατριώτη του Εβραίο. Και εκεί τον σκότωσε και τον έκρυψε στην άμμο. Την άλλη μέρα είδε 2 Εβραίους να τσακώνονται και πήγε να τους χωρίσει απευθυνόμενος σε αυτόν που αδικούσε. Και αυτός που αδικούσε τον αδελφό του του είπε θέλεις και εμένα να με σκοτώσει σαν τον Αιγύπτιο. Εκεί κάτι άλλαξε στην καρδιά του Μωυσή.
Από εκείνη τη στιγμή πήρε μία απόφαση. Η πρώτη απόφαση είναι: αρνείται πια από εδώ και στο εξής να ονομάζεται γιος της θυγατρός του Μωυσή, του Φαραώ. Αρνείται. Και λέει η Γραφή: διαπίστεως, αφού εμεγάλωσε, αρνήθηκε να λέγεται υιός της θυγατρός του Φαραώ, γιατί έκρινε, όχι, είναι λάθος η ερμηνεία, τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό, τον ονειδισμό του Χριστού, αυτό τον ονειδισμό δηλαδή που τράβηξε ο Χριστός, ότι είναι μεγαλύτερος πλούτος από τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, και έτσι προκρίνε ότι ήταν καλύτερα να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσχερον απόλαυση αμαρτίας, γιατί η σκέψη του ήταν στη μισθαποδοσία. Δηλαδή, όταν έφτασε 40 χρονών, άρχισε να σκέπτεται τη συνέχεια της ζωής του. Απ' τη μια μεριά έβλεπε το παλάτι της θυγατρός του Φαραώ και όλους τους θησαυρούς και όλα τα πλούτη και όλη την απόλαυση της αμαρτίας, την οποία όμως ήξερε ότι είναι πρόσκαιρη, ότι λίγο θα κρατήσει, θα πάψει να υπάρχει αυτή η απόλαυση της αμαρτίας. Απ' την άλλη μεριά σκεφτότανε ότι εάν ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και με την αποκάλυψη ότι ο Θεός θα τον χρησιμοποιήσει για να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ, αυτό θα έχει μεγάλη μισθαποδοσία. Και αυτή η μισθαποδοσία του Θεού τον ενδιέφερε. Τον ενδιέφερε η επέμβαση του Θεού στη ζωή του και η μισθαποδοσία και η ανταμοιβή του στο έργο του Θεού. Τον ενδιέφερε δηλαδή ο μισθός που ο Θεός σκοπεύει να του δώσει αν πάρει την απόφαση να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός, το έργο του Θεού, δηλαδή να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ. Αδελφοί αγαπητοί, αυτές οι σκέψεις, όπως μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, είναι για να τις δούμε, και πάντοτε ο Λόγος του Θεού δεν αναφέρεται στο τότε, αναφέρεται στο τώρα και σε μας, και πιο συγκεκριμένα σε σένα και σε μένα ξεχωριστά. Ένα ερώτημα λοιπόν, βλέποντας το πρότυπο αυτό που λέγεται Μωυσής, ένας άνδρας τον οποίο ο Θεός δημιούργησε για να τον χρησιμοποιήσει για το έργο του. Του μοιάζουμε ή δεν του μοιάζουμε? Μας ενδιαφέρει μισθαποδοσία? Ο Ιησούς Χριστός φωνάζει: «Δού έρχομαι ταχαίως και έχω στα χέρια μου το μισθό σου». Σε ενδιαφέρει να κάνεις το θέλημά του για να είναι πλήρης ο μισθός σου? Είναι πολύ σοβαρό αυτό, γιατί μπορώ να κάνω εγώ τίποτα και ο μισθός μου να είναι τίποτα. Δεν μιλάω για να είμαι έξω από τη βασιλεία των ουρανών. Μη γίνει το τέτοιο πράγμα, να αδιαφορώ για την βασιλεία των ουρανών, για την αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά ο Θεός έρχεται και τώρα και προχωράει περισσότερο. Σε ενδιαφέρει να κάνεις τέλειο το έργο που έχει προσδιορίσει για σένα ο Θεός, ώστε όταν θα εισέλθεις εκεί να εισέλθεις πλουσίως δια των πυλώνων και ο μισθός σου να είναι πλήρης? Μας ενδιαφέρει η μισθαποδοσία? Τον Μωυσή τον ενδιέφερε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Η μισθαποδοσία του Κυρίου του ήταν το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή του, γιατί αν δεν τον ενδιέφερε τόσο πολύ η μισθαποδοσία, δεν θα μπορούσε να πάρει απόφαση να κακουχείται, να αφήσει δηλαδή το παλάτι της θυγατρός του Φαραώ και τους θησαυρούς και τον πλούτο, και να κακουχείται με τους εχμαλώτους και τους δεσμίους και τους δούλους. Και μάλιστα συνειδητά, όχι από ενθουσιασμό, ο οποίος είναι ο χειρότερος σύμβουλος του χριστιανού. Συνειδητά, με επίγνωση, με ενδιαφέρει η βασιλεία των ουρανών, γι' αυτό παρετούμε από όλα τα δικαιώματά μου μέσα στον κόσμο αυτό. Από όλα. Δηλαδή απαρνούμε τον εαυτό μου. Οτιδήποτε είναι αυτό που το θεωρούσα μεγάλο ενώπιον των ανθρώπων και το οποίο και δια του οποίου ήμουνα διακεκριμένος μέσα στον κόσμο αυτό, θεωρώ ότι στα μάτια του Θεού είναι ευδέλιγμα,
και οι θησαυροί και τα παλάτια και τα πλούτη της θυγατρός του Φαραώ για τον Μωυσή ήταν βδέλυγμα. Προέκρινε να κακουχείται με το λαό του Θεού, απέρριψε την πρόσχερο απόλαυση της αμαρτίας, γιατί έκρινε, σκέφτηκε δηλαδή καλά, πάρα πολύ καλά, αποφάσισε κατόπιν σοβαρή σκέψεως και επίγνωσης ότι είναι πιο μεγάλος πλούτος ο ονειδισμός του Χριστού από τους εν Αιγύπτο θησαυρούς. Απ' τη μια μεριά ο μισθός του Θεού, απ' την άλλη μεριά η θησαυρή της Αιγύπτου. Απ' τη μια μεριά η διασκέδαση και η τέλεια ζωή μέσα στο παλάτι με ευρυχωρία, με πλούτη, αλλά αμαρτίας μέσα στο παλάτι του Φαραώ, απ' την άλλη μεριά η κακουχία με το λαό του Θεού. Τα έβαλε μπροστά του, τα σκέφτηκε καλά και αποφάσισε. Αρνούμε να λέγουμε Υιός της θυγατρός του Φαραώ. Αρνούμε τον κόσμο αυτό. Απαρνούμε τον κόσμο αυτό. Απαρνούμε τον εαυτό μου μέσα στον κόσμο αυτό. Από εκεί και πέρα, αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός ήταν μαζί του. Αυτή ήταν η απόφαση, η απόφαση της ζωής του. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, πολλές φορές παίρνουμε αποφάσεις ζωής. Να σας πω μερικές αποφάσεις. Μία απόφαση ζωής είναι ο γάμος. Ποιον ή ποιαν θα παντρευτώ. Απόφαση ζωής. Ποια είναι τα κριτήρια που θα εκλέξω. Τα κριτήρια που θα εκλέξω είναι το πλούτος, η μόρφωση, η ομορφιά, η διάκριση. Ποιο είναι το κριτήριο. Απόφαση ζωής. Ο Λόγος του Θεού μας συνιστά, αδελφοί αγαπητοί, πάντοτε, χωρίς κανένα ενδιασμό, να εκλέγουμε με βάση το θέλημα του Θεού. Γιατί μέσα σε αυτή την εκλογή βάση του θελήματος του Θεού, όταν απορρίπτουμε τις οποιασδήποτε σκέψεις οι οποίες θα μας οδηγήσουν μακριά από το θέλημα του Θεού, όταν τις απορρίψουμε ευαρεστείται ο Θεός. Εκείνο που έχει σημασία, αδελφοί αγαπητοί, στο χριστιανό δεν είναι να ευαρεστεί τους ανθρώπους. Ιδίως ο δούλος του Θεού. Δεν ενδιαφέρεται, δηλαδή ο δούλος και οι δούλοι που θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Δεν ενδιαφέρεται να ευαρεστείται ο άνθρωπος. Ενδιαφέρεται να ευαρεστείται ο Θεός. Μέσα από εκεί έρχεται ο Θεός και εκλέγει, και όταν ο άνθρωπος ταπεινώνεται, ο Θεός υψώνει. Δεν ενδιαφέρει, δεν πρέπει να σε ενδιαφέρει τι λένε οι άνθρωποι. Καθόλου. Δεν έχουν καλή κριτική. Δεν πρέπει να σε ενδιαφέρουν τα κριτήρια των ανθρώπων. Αν είναι ψηλός, όμορφος, με μουστάκι, χωρίς μουστάκι, μορφωμένος, πιο μορφωμένος από μένα, πιο πλούσιος από μένα, καλής κοινωνικής τάξης, αυτά να τα απορρίψεις. Γιατί αυτά θα σου φέρουν ζημιά, ταλαιπωρία. Θα σου φέρουν κλάμα, θλίψη. Και να εκλέξεις το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, που θα σου φέρει όχι μόνο τη χαρά, την ευτυχία και την ευλογία, αλλά θα σου φέρει και τη βασιλεία των ουρανών και την είσοδό σου, και ιδιαιτέρως πλουσίως στη βασιλεία των ουρανών. Πρέπει να προκρίνεις την ταλαιπωρία στο θέλημα του Θεού παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς. Και εκεί, αδελφοί αγαπητοί, που τα πράγματα είναι ακόμη πιο κρίσιμα και δύσκολα, και να το έχουμε σοβαρά στο μυαλό μας αυτό υπόψη, είναι όταν αφορά τους άλλους, ιδίως τα παιδιά μας. Τα κριτήρια για τα παιδιά μας, αδελφοί αγαπητοί, προσέχτε το. Προσέχτε το, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα είναι το θέλημα του Θεού. Και μόνο το θέλημα του Θεού. Καμία άλλη σκέψη.
όλες οι άλλες σκέψεις θα αποτελέσουν για σένα οδούς σκολιάς και διεστραμμένους. Χριστέ μου εσύ, μόνο εσύ, μόνο εσύ. Και αν βλέπεις εκ των υστέρων ότι κάτι χαλάει, θα πηγαίνεις, συγχώρεσε με θέμα, του ζητήσεις λογαριασμό. Κύριε εσύ μου, πες, ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, πόσο μεγάλη ασφάλεια νιώθεις όταν ξέρεις ότι περπατάς στο θέλημα του Θεού. Πολλές φορές στη ζωή μου έχω έρθει σε μεγάλες δυσκολίες, και εγώ και τα παιδιά μου. Ξέρετε πότε έρχεται η ειρήνη του Χριστού και φεύγει ο φόβος? Όταν πω εσύ μου πες να το κάνω. Όταν το πω στην καρδιά μου αυτό, ηρεμώ. Και η ειρήνη είναι αληθινή, γιατί έρχεται εκεί η έκφαση. Όταν όμως έρχεται η σκέψη, Κύριε δεν σε ρώτησα, και με πιάνει τρόμος, φόβος. Κύριε δεν σε ρώτησα, τι έπαθα, πώς προχώρησα, τι είπα, τι έκανα. Και κόβονται τα πόδια μου. Γιατί ξέρω ότι η λογική μου, η λογική του ανθρώπου, είναι μακριά από τη λογική του Θεού όσο η γη από τον ουρανό. Και άντε μετά να διορθώσεις τις γκάφες σου, που πρέπει να μετανοήσεις, να επιστρέψεις, να ταπεινωθείς, να κάνει χάρη ο Θεός, να ζητήσεις να βρεις χάρη από τον Θεό, και ίσως, ίσως κάνει κάποια διόρθωση ο Θεός. Όμως γιατί να περνάμε από αυτές τις οδούς, τις σκολιές και τις διεστραμμένες, και να μην περνάμε από το δρόμο τον ευθύ, που είναι ο Λόγος του Θεού, η φωνή του Πνεύματος του Αγίου, η βεβαιότης του θελήματος του Θεού. Θα μου πεις, ο Μωυσής είδες τι τράβηξε? Τι τράβηξε? Στα 40 του χρόνια, κυνηγημένος από τον Φαραώ που ζητούσε να τον σκοτώσει, έφυγε από την Αίγυπτο. Δεν είναι έτσι. Ακούτε τι λέει η Γραφή. Διαπίστεως αφήκε την Αίγυπτο, μη φοβηθείς το θυμό του βασιλέως. Δεν φοβήθηκε το θυμό, μην τον σκοτώσουνε. Γιατί ήξερε ότι δεν πρόκειται να τον αφήσει ο Θεός να πεθάνει. Αφού πήρε τώρα την απόφαση του θανάτου, πήρε την απόφαση να περπατήσει το θέλημα του Θεού. Αλλά κατάλαβε και εννόησε ότι δεν είναι ακόμη ο καιρός ο Θεός να ενεργήσει. Γιατί δεν θέλει ο Μωυσής να ενεργήσει αυτός, θέλει να ενεργήσει ο Θεός. Και λέει δεν είναι ο καιρός. Και πώς το κατάλαβε? Δεν μ' ακούνε οι αδερφοί μου. Αδερφοί, προσέξτε το αυτό. Κατάλαβε ότι δεν είναι ο καιρός. Γιατί? Γιατί οι Ισραηλίτες δεν μ' ακούνε. Και όταν δεν σ' ακούνε, αδερφέ, δεν είναι ο καιρός. Το καταλάβαμε αυτό? Γιατί πολλές φορές μιλάμε και δεν μας ακούνε. Μην εσύ στο θέλημα του Θεού. Μην απογοητευτείς για σκεφτείτε να πει ο Μωυσής λάθος έκανα. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Λάθος έκανα. Δεν είναι ο καιρός. Γιατί? Διότι ως βλέπον τον αόρατον ενεκαρτέρισε. Τι θα πει ενεκαρτέρισε? Έβαλε υπομονή στην καρδιά του. Πρόσμενε. Είπε εντάξει. Λάθος έκανα και σκότωσα τον Αιγύπτιο. Λάθος έκανα όχι ως προς το θέλημα του Θεού, αλλά ως προς τον χρόνο. Γιατί οι χρόνοι και οι καιροί είναι στα δικά μας χέρια. Δεν είναι. Μην νομίζεις ότι ο χρόνος και ο καιρός είναι στο δικό σου χέρι. Οι χρόνοι και οι καιροί είναι στα χέρια του Χριστού. Και ενεκαρτέρισε βλέποντας τον αόρατο Θεό και έφυγε έξω στη γη Μαδιάν, περίμενε και απογοητεύτηκε. Έχασε, απέκαμε. Πέρασαν 40 χρόνια, έγινε 80 χρονών, γέρασε, απέκαμε. Αλλά εκεί που απέκαμε, εκεί ήρθε ο Κύριος. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί ο Κύριος είτε μας βρίσκει σε ζήλο, είτε μας βρίσκει σε ενθουσιασμό. Ξέρετε, ο ζηλωτής κάνει λάθη. Θα θέλει όλοι να πιστέψουν αμέσως. Και αν δεν πιστέψουν, βγάζει ένα μαχαντζάρι και κόβει κεφάλια. Αυτός που είχε αποκάμει δεν μιλάει σε κανέναν. Σου λέει, μίλαγα σε όλη τη ζωή, κανένας δεν άκουσε. Είτε στον ενθουσιασμό μας, είτε στην απελπισία μας, το έργο του Θεού, ο ίδιος ο Θεός θα το κάνει. Αρκεί να τον βρει και να σε βρει στην πίστη. Και πώς φαίνεται ότι τον βρήκε στην πίστη?
Όταν έπιασε φωτιά ο Ιβάτος και καιγόταν, αλλά δεν κατακαιγότανε, ο Μωυσής αμέσως έστρεψε προς τα εκεί. Και τότε άκουσε τη φωνή του Θεού. «Μωυσή, Μωυσή, βγάλε τα παπούτσια σου, γιατί εδώ είναι που πατάς, είναι γη Αγία». Και του λέει, έλα τώρα, εγώ ο Κύριος σε καλώ, όπως το έχω αποκαλύψει στα νιάτα σου, να πας στο λαό Ισραήλ, να ελευθερώσει το λαό μου από την Αίγυπτο». Είχε τόσο αποκάμπη, λέει, δεν γίνεται, δεν μπορώ, διάλεξε άλλον. Αλλά ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, δεν έχει χρόνο να διαλέξει άλλον και δεν μπορεί να βρει και καλύτερο, δηλαδή πιο αδύνατο από τον Μωυσή. Αποκαμωμένο, γέροντα, απελπισμένο, ό,τι το καλύτερο για τον Θεό. Όταν ήταν παλικαράς και δυνατός δεν έκανε στο Θεό. Τώρα κουρασμένος, αποκαμωμένος, γέροντας, είναι ό,τι το καλύτερο, γιατί είναι ταπεινός. Άσε που είναι και πράος. Όταν ήταν 40 χρόνια δεν ήταν πράος. Το σκότωσε τον Αιγύπτιο. Τώρα είναι και πράος. Πού έμαθε την πραότητα? Εκεί που φύλαγε πρόβατα 40 χρόνια. Και εμείς που μαθαίνουμε την πραότητα εδώ στην Εκκλησία. Έξω στον κόσμο δεν μαθαίνουμε την πραότητα. Αλλά εδώ στην Εκκλησία τη μαθαίνουμε την πραότητα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Ο Μωυσής πήγε και λέει η Γραφή, διαπίστεως έκαμε Πάσχα και την πρόσχυση του αίματος δια να μην εγγύσει αυτούς ο εξολοθρεύων τα πρωτότοκα. Και με την τελευταία πληγή του λέει ο Θεός, τώρα θα εξολοθρεύσω όλα τα πρωτότοκα. Τα μόνα που θα γλιτώσουν είναι εκείνοι που θα πάρουν ένα αρνί τη δεκάτη του μηνός, θα το σφάξουνε τη δεκάτη τετάρτη, θα φάνε και με το αίμα τους θα βάψουνε, θα ραντίσουνε τους παραστάτες των οικειών. Και όταν περνάει ο άγγελος, ο εξολοθρευτής, τα μόνα σπίτια που δεν θα μπει είναι αυτών, όχι των Ισραηλιτών. Δεν μετράει είσαι χριστιανός ή δεν είσαι, πηγαίνεις στην εκκλησία ή δεν πηγαίνεις. Εκείνο που μετράει, υπάρχει το αίμα του Χριστού. Αυτό μετράει. Γιατί θα μπορούσαν οι Ισραηλίτες να πούνε, δεν χρειάζεται, εγώ είμαι Ισραηλίτης. Αν δεν έχεις το αίμα του αρνίου, δεν γλιτώνεις. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, αργότερα έλεγε ο λαός Ισραήλ, εμείς έχουμε, τι έχετε, εμείς έχουμε το ναό, εμείς έχουμε τη Βεθήλ, εμείς έχουμε, εσείς όμως θα σε παράβαση. Και αυτό, αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν πηγαίνουμε επειδή έχουμε το όνομα, αλλά πηγαίνουμε όταν έχουμε τη χάρη του Χριστού με το αίμα του αρνίου. Το αίμα του Χριστού θα μας πάει απάνω. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και ο Μωυσής διαπίστεως έδωσε εντολή και όλοι βάψανε τα σπίτια τους με το αίμα του αρνίου. Και δεν έπρεπε και κανείς να βγει έξω, μέσα στο σπίτι. Και μην πέρασε ο άγγελος απ' έξω, γιατί όλα τα πρωτότοκα θα τα θανάτωνε. Φοβερό είναι. Θέλεις πίστη για να το κάνεις αυτό. Γιατί? Γιατί η απιστία είναι βάλτο στα πόδια. Ή πιστεύεις ότι θα έρθει ο εξολοθρευτής και θα κάνει διάκριση σε μένα? Βέβαια. Να το καταλάβουμε λίγο αυτό. Γίνεται ένα κακό. Και κακά πολλά θα συμβούνε στην εποχή μας. Πιστεύεις ότι ο Χριστός θα κάνει εξαίρεση σε σένα? Κάνει, αδερφοί. Τι εξαίρεση? Εξαίρεση θα κάνει. Όλοι παθαίνουν AIDS. Θα το πάθεις εσύ? Όχι. Γιατί? Γιατί το αίμα του Χριστού σε φυλάει επειδή είσαι σε αγιασμό. Και τι θα γίνει? Ο Θεός ξέρει. Και αυτό είναι παράδειγμα μικρό. Ο Θεός κάνει εξαίρεση, αδελφοί. Σε αυτούς που περπατάνε διαπίστεως, εμπιστευόμενοι το αίμα του αρνίου στους παραστάτες των οικειών μας. Κάνει εξαίρεση. Διαπίστεως λοιπόν έκανε την πρόσκληση, έκαμε το Πάσχα και την πρόσκληση του αίματος για να μην αγγίξει αυτούς ο εξολοθρεύων τα πρωτότοκα. Αργότερα, διαπίστεως διέφυσαν την Ερυθρά Θάλασσα ως διαξηράς. Ο Θεός τους οδηγούσε που θα πάνε. Και ξέρετε που τους οδήγησε? Μπροστά στη θάλασσα. Και από πίσω ο Φαραώ με τους Αιγυπτίους, με τα άλογα, με τις άμαξες, κανείς δεν γλίτωνε. Ούτε άρματα είχανε, ούτε ντουφέκια, ούτε τίποτα να αμυνθούνε της εποχής εκείνης.
Και ο Φαραώ με άμαξε τρεχάλα από πίσω. Λαός άρχισε να φωνάζει. «Ει, χανόμαστε!» Αλλά και ο Μωυσής χανόμαστε, φώναξε. Και τον επισκέπτει ο Θεός και του λέει, «Γιατί φωνάζεις?» Και πόσο μ' αρέσει αυτό. Δεν μου το έχει πει ποτέ ο Θεός, ούτε θέλω να μου το πει. Αλλά ξέρεις τι είναι να φωνάζεις και να σου πει, «Γιατί φωνάζεις?» «Γιατί φωνάζεις?» «Δεν έχεις τη ράβδο στα χέρια σου?» «Μα η θάλασσα, εδώ έπρεπε να μας φέρεις Κύριε, στο αδιέξοδο, αν μας πήγαινες από δίπλα θα τρέχαμε και θα γλιτώναμε.» Δεν γλιτώνεις με την τρεχάλα, γλιτώνεις με το αίμα του Χριστού. Μην νομίζω ότι με την τρεχάλα και με την προσοχή και με τη φροντίδα θα γλιτώσεις, ο Θεός θα σε γλιτώσει. Πότε, διαπίστεως. Δηλαδή κράζεις λέει, δεν έχεις τη ράδο, δώσε μία στη θάλασσα και θα ανοίξει. Μα τι του λέει τώρα, τι του λέει ο Θεός? Θα ανοίξει η θάλασσα, θα ανοίξει. Τύχη θα γίνουν δεξιά και αριστερά. Αυτός ήτανε στην άκρη της θάλασσας και πίσω άκουγε το θόρυβο των αμαξών του Φαραώ που έρχονται. Εδώ που τα λέμε δεν είχε και αναλλακτική λύση. Ήταν η μόνη του ελπίδα. Τι ωραία που να είναι η μόνη μας ελπίδα ο Χριστός, αδελφοί. Δεν υπάρχει ωραιότερη κατάσταση. Μακάριος λέει, ευλογημένος ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο και η μόνη του ελπίδα είναι ο Κύριος. Μόνη του ελπίδα. Παίρνει τη ράδο, ρίχνει μια στη θάλασσα, με έκπληξη βλέπει τη θάλασσα να σέρνεται από εδώ, να σέρνεται από εκεί, να ανοίγει και δρόμος. Γίνονται αυτά? Ακόμη οι επιστήμονες ψάχνουν να βρουνε πως έγινε. Με ανεμοστρόβιλο, με αέρα, ψάχνουν να βρουνε πως έγινε. Αλλά εμείς ξέρουμε, το κάνει ο Κύριος. Αμήν αδερφοί. Αμήν. Κάνει ο Κύριος τέτοια? Μα τέτοια κάνει ο Χριστός. Μα αυτός είναι ο Θεός που λατρεύουμε. Αλίμονό μας αν ήρθαμε εδώ να λατρεύσουμε τον Άγιο της Πεντηκοστής ή τον Άγιο Ονούφριο, χαθήκαμε. Εδώ ήρθαμε να λατρεύσουμε τον Κύριο όλων των δυνάμεων, των επουράνιων, των γήινων και των καταχθόνιων. Και όταν λέμε των γήινων εννοούμε όλων των γήινων, και του αέρα και της θάλασσας και της βροχής και της στερεάς και όλου του σύμπαντος. Είναι αυτός που είπε γεννηθεί το φως και γένετο. Αυτό λατρεύουμε. Είναι αυτός που έκαμε τα πάντα και δεν υπάρχει τίποτα το οποίο έγινε χωρίς να το έχει κάνει αυτός. Και είναι αυτός που και τα διατηρεί. Την τέλεια ισορροπία λέει της φύσεως. Εμείς ξέρουμε ότι ο λόγος του Θεού το διατηρεί. Και αν ο λόγος του Θεού πει, αν ο Θεός πει λόγο, όλα θα γίνουν. Και διάβασα κάπου ένα άρθρο ότι ανεκάλυψαν λέει οι άνθρωποι, οι επιστήμονες τελευταία, ότι όλο το σύμπαν θα καταστραφεί με φωτιά. Ωραία, μπράβο, εξυπνάδα. Τώρα το ανακάλυψαν. Και ο Πέτρος ο καημένος ο αγράμματος το ξέρε πριν 2000 χρόνια. Ευχαριστούμε τον Θεό αδερφοί για το λόγο του. Ο λόγος του είναι υπερθαύμαστη σοφία. Μόλις λοιπόν άνοιξε η θάλασσα, λέει πέρασε τώρα. Τρέχαν όμως πιο γρήγορα οι Αιγύπτιοι. Και καθώς τρέχανε πιο γρήγορα οι Αιγύπτιοι τους φτάσανε. Αλλά όσο και γερές άμαξες να έχουνε, ο Θεός βρίσκει τρόπους να εμποδίσει να σε πιάσουν. Τους μπέρδεψε. Σπάγανε οι ρόδες. Πόσο μου αρέσει αυτό που λέει στη γραφή, ότι είδανε ότι σπάγανε οι ρόδες, πέφτανε κάτω οι άμαξες, δεν μπορούσαν να τους φτάσουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έβαλε και ένα σύννεφο που από τη μια μεριά ήταν νέφος φωτίζων και από την άλλη μεριά που ήταν η Αιγύπτη νέφος σκοτίζων. Αδερφοί αγαπητοί, ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Γι' αυτό είναι ανάγκη να εμπιστευόμαστε μόνο Αυτόν. Γι' αυτό, μόνο Αυτόν. Μα θα κακουχήσει. Δόξα στον Κύριο. Εγώ βλέπω στη μισθαποδοσία. Η ζωή μας πόσο είναι? Λίγη είναι. Αξίζει τον κόπο να ταλαιπωρηθούμε εδώ για να ζήσουμε στους αιώνες των αιώνων βασιλείς και ιερείς του υψίστου? Δεν αξίζει τον κόπο αδερφοί? Αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο.
και να κουραστούμε και να ταλαιπωρηθούμε και δεν θα μας αφήσει ο Θεός κιόλας. Όταν λέμε ταλαιπωρία, ο Θεός συγχώρεσέ με, σαν χλαμάρες. Ο Θεός είναι μαζί μας. Μας δίνει χαρά, μας δίνει δύναμη, μας δίνει... όλα μας τα δίνει ο Θεός. Και όταν θα έρθει η ώρα μας, θα έρθει να μας πάρει κιόλας. Δόξα στο όνομά Του το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν θα μας πάρει, πού θα πάμε? Πού θα πάμε? Εκεί που είναι Εκείνος. Εκεί θα πάμε, θα βλέπουμε το πρόσωπό Του. Εδώ θα έχουμε κοινωνία με τα αλλήλων και εκεί θα έχουμε κοινωνία με τον άλλον αλλήλων. Εδώ με αυτούς τους χριστιανούς, εκεί με τους άλλους χριστιανούς, τους πιο παλιούς. Τι ωραία, και δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Και εδώ ωραία είναι να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας, αλλά και εκεί θα είναι ωραία να έχουμε κοινωνία με τον Στέφανο, τον πρωτομάρτυρα. Πω, 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 πω. Το Μωυσή, τι ωραία. Θα τους γνωρίζουμε όλους και δεν θα συστηθούμε. Θα είναι τέλεια η γνώση. Μόλις πάμε εκεί, τους ξέρουμε όλους. Και θα μας ξέρουν όλοι. Με το όνομά μας. Γιατί θα μας έχει ονομάσει ο Χριστός. Αλληλούια, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό για τη ζωή που μας χάρισε. Αλλά αλήθεια λέει ο Χριστός. Χαίρεστε μάλλον για τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μας χαρά. Η μεγαλύτερη μας χαρά είναι γιατί στο βιβλίο της ζωής γράφει Γιώργος Κοροβέσης. Το φαντάζεσαι? Εδώ είμαι γραμμένος στο δημοτολόγιο του Αμαρουσίου. Κανείς δεν με ξέρει. Εκεί όμως είμαι στο δημοτολόγιο του Ουρανού. Όλοι θα με ξέρουν. Φοβερό, αδερφοί. Για σκεφτείτε. Και αν μας δώσει και καινούριο όνομα. Θα μας δώσει δηλαδή και καινούριο όνομα. Δεν ξέρω πώς θα με λένε εκεί. Αλλά ξέρω όμως ότι θα μου δώσει πολύ ωραίο όνομα. Θα μας δώσει πολύ ωραίο όνομα, αδερφοί. Γιατί αυτός όταν δίνει, δίνει το καλύτερο. Γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες. Τον ευχαριστούμε. Και πάντοτε θα τον δοξάζουμε. Με τη χάρη του και το έλεος του. Μέχρι να έρθει εκείνη τη στιγμή που θα μας παραλάβει. Διαπίστεως λοιπόν έκαμε το Πάσχα και την πρόσκηση του αίματος δια να μη εγγύσει αυτούς ο εξολοθρεύοντα πρωτότοκα, διαπίστεως διέβησαν την Ερυθράν θάλασσα ως διαξηράς, την οποία δοκιμάσαντες και οι Αιγύπτιοι κατεποντίστησαν. Μόλις πέρασαν ο λαός Ισραήλ, οι Αιγύπτιοι πήραν θάρρος, θα περάσουμε κι εμείς. Αυτό το θα περάσουμε κι εμείς είναι πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Κάθε ένας έχει το δικό του δρόμο. Μην περπατήσεις το δρόμο του αλλού. Θα καταποντιστείς. Μην προσπαθήσεις να κάνεις αυτό που ο Θεός έκανε με αυτόν. Ναι. Κάθε ένας έχει το δικό του δρόμο. Τη δική του αποστολή. Το δικό του μισθό. Το δικό του έργο. Και το δικό του τέλος. Κάθε ένας. Λέει όταν του είπε του Πέτρου ο Ιησούς Χριστός ότι όταν γεράσεις τώρα πηγαίνεις όπου θες. Αλλά όταν γεράσεις θα σε πάνε οι άλλοι εκεί που δεν θες. Και του φανέρωσε τον τρόπο με τον οποίο δια του θανάτου του θα δοξάσει τον Χριστό. Και ο Πέτρος ξέρετε τι είπε? Αυτός Κύριε τι θα γίνει? Άλλο δρόμο έχει αυτός. Τον εαυτό σου κοίτα. Ναι, αλλά αυτός σε νοιάζει. Εσένα ο μισθός θα είναι πλήρης αν περπατήσει το δικό σου δρόμο. Και εμένα ο μισθός μου θα είναι πλήρης αν περπατήσω το δικό μου δρόμο. Μαζί θα περπατάμε, αλλά σε άλλα μονοπάτια. Όλοι μας τα ίχνη του Χριστού. Αλλά αλλιώς εγώ, αλλιώς εσύ, άλλο είναι το έργο το δικό σου, άλλο είναι το έργο το δικό μου και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί όλα τα έργα είναι προσδιορισμένα προκαταβολής κόσμου από τον ίδιο το Θεό για να απολαύσουμε την αιώνια ζωή. Αμήν αδερφοί. Αμήν. Δεν έχουμε ούτε ζήλιες, ούτε φθόνους, ούτε εξουθένηση. Εγώ είμαι μεγάλος ή μικρός. Δεν υπάρχει μεγάλος και μικρός. Δεν υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, το έχουμε πει πολλές φορές, ούτε ηγέτες, ούτε άρχοντες. Την Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν και βασιλιάδες και ιερείς και άρχοντες. Απ' όλα υπήρχαν. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν ο φυσικός λαός του Θεού. Στην Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχουν ούτε ηγέτες, ούτε άρχοντες, ούτε ιερείς, ούτε αρχιερείς, ούτε δεσπότες, ούτε αρχιμαντρίτες, ούτε παπάδες. Στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχουν δούλοι και δούλες. Όλοι όμως.
Όλοι. Όλοι στην υπηρεσία του Χριστού και της Εκκλησίας. Εγώ λέει ετάχθην, λέει ο Παύλος, υπηρέτη της Εκκλησίας. Εσύ, εσύ είσαι Απόστολος. Όχι, υπηρέτη της Εκκλησίας. Δηλαδή τι κάνεις, υπηρετώ την Εκκλησία. Αυτή είναι η δουλειά σου, αυτή είναι η δουλειά μου. Και επειδή είμαι υπηρέτη της Εκκλησίας, δεν θέλω να πληρώνουμε και από την Εκκλησία, παρόλο που μου το δίνει το δικαίωμα ο Θεός. Εγώ θέλω να εργάζομαι με τα χέρια μου για να κάνω το Ευαγγέλιο του Χριστού αδάπανο. Ωραίο πρότυπο, αδερφοί αγαπητοί. Και κοιτάξτε τι λέει. Μιμητές μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Και πάντα το σκεφτόμουν, λέω, Κύριε, του Χριστού. Μιμητέ του Χριστού. Μα ο Παύλος δούλευε. Συγχώρεσε με, Θεέ μου, για την ασέβειά μου. Αλλά και ο Χριστός δούλευε μέχρι τα 30 του χρόνια, αδερφοί. Δούλευε και ήταν μαραγκός κι αυτός. Έφτιαξε τραπεζάκια, έφτιαξε καρεκλίτσες, απ' όλα έφτιαξε. Μέχρι τα 30 του χρόνια βόηθαγε και δούλευε, ποτασσόμενος στους γονείς του. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, πήγε και να δουλέψει στην δουλειά του πατέρα του, του άλλου. Και εμείς θα δουλεύουμε, αδερφοί. Θα δουλεύουμε. Ό,τι μας δίνει ο Θεός, και θα χαιρόμαστε που έχουμε δουλειά. Γιατί θα έρθουν μέρες που δεν θα έχουμε, υπάρχουν δουλειές. Θα λέμε, Χριστέ μου, βρες μας. Αλλά τι είπαμε, θα κάνει διάκριση ο Χριστός. Θα κάνει διάκριση και θα φροντίζει τα παιδιά του. Και κάνει διάκριση ο Θεός. Βέβαια, ο Μωυσής μέχρι το τέλος της ζωής του δια της πίστεως περπάτησε. Πάντα δια της πίστεως. Αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλές καταστάσεις. Γιατί το περπάτημα δια της πίστεως δεν είναι πάντοτε κατά ανθρώπους ένδοξο. Γι' αυτό τι λέει παρακάτω. Δια της πίστεως έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ, ναι. Αφού εκυκλώθησαν 7 ημέρες από τον Ιησού του Ναβί. Δια της πίστεως η πόρνη δεν στην απολέστη όταν έγινε ο σεισμός ο μεγάλος επάνω στο τείχος που ήταν το σπίτι τους, επειδή δέχτηκε τους κατασκόπους και συνέργησε στο έργο του Θεού. Αλλά υπάρχουν από εδώ και πέρα τώρα δύο κατηγορίες ανθρώπων που εργάζονται δια της πίστεως. Η πρώτη, ο Γεδεών, ο Βαράκ, ο Σαμσόν, ο Ιεφθαέ, ο Δαβίδ, ο Σαμουήλ, οι προφήτες, οι οποίοι δια της πίστεως καταπολέμησαν βασιλείες, εργάστηκαν δικαιοσύνη, επέτυχαν τις επαγγελίες, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμη πυρός, έφυγαν στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθένειες, έγιναν ισχυροί εν πολέμου, έτρεψαν εις φυγήν στρατεύματα αλωτρίων και έλαβαν γυναίκες τους νεκρούς αυτούς αναστηθέντες. Η πίστη τους οδήγησε στην ευλογία, στην επιτυχία, στη δόξα. Αλλά θα δούμε παρακάτω τώρα και το άλλο έργο της πίστεως, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, το έργο της δοκιμασίας και της ταλαιπωρίας και του ονειδισμού. Για ακούστε, διαπίστεως εβασανίστησαν. Οι άλλοι ελευθερώθησαν. Αυτοί εβασανίστησαν γιατί δεν δέχτηκαν την ελευθερία που τους δίνουν οι άνθρωποι για να αξιωθούν καλύτερη ανάσταση. Διαπίστεως εδοκίμασαν εμπεγμούς, μάστιγες, δεσμά, φυλακίσεις, λιθοβολισμούς. Επριονίστησαν. Και πού είναι ο Θεός? Εκεί είναι ο Θεός. Αδερφοί, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε με μεγάλη προσοχή. Λέει, με σφαγήν μαχαίρας απέθανον. Ενώ πιο πάνω λέει, διαπίστεως έφυγον στόματα μαχαίρας. Και τώρα, διαπίστεως με σφαγή μαχαίρας απέθανον. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι το έργο του καθενός διαφέρει. Ο ένας είναι να ελευθερωθεί από στόματα μαχαίρος δια της πίστεως και άλλος είναι να πεθάνει, να σφαγεί δια της πίστεως. Γιατί έτσι θέλει ο Θεός? Γιατί αυτό είναι το έργο του καθενός. Και το ερώτημα είναι, αποδέχεσαι το έργο του Θεού στη ζωή σου δια της πίστεως?
Δηλαδή ενδιαφέρεσαι για τη μισθαποδοσία. Όχι εδώ στον ουρανό. Εκεί, εδώ στη γη, εκεί στον ουρανό. Άλλοι δια της πίστεως ταλαιπωρούνται, δοκιμάζονται, κοπιάζουν, κουράζονται και έχουν μισθό μεγάλο. Και άλλοι δια της πίστεως απολαμβάνουν τη δόξα του Θεού και τη νίκη του Θεού και το θρίαμβο του Θεού. Όμως αδελφοί αγαπητοί, και οι δύο μορφές της πίστεως είναι θρίαμβος. Είναι θρίαμβος και οι δύο μορφές της πίστεως. Θριαμβεύει ο χριστιανός επάνω στον διάβολο. Και βεβαίως ο Θεός δίνει κατά την ικανότητα εκάστου, θα τολμούσα να πω κατά τη δύναμη εκάστου ή οτιδήποτε άλλο. Για να πω έτσι απλά, κατά το θέλημα του Θεού. Τώρα τι, πώς, γιατί, άλλος γεννιέται πλούσιος χριστιανός. Για να τον δοκιμάσει ο Θεός στο να χειρίζεται για τη δόξα του Θεού τα υλικά αγαθά που έχει. Άλλος γεννιέται φτωχός χριστιανός για να φανερωθεί η δόξα του Θεού μέσα στη φτωχία του. Άλλος σώζεται η οικογένειά του για να φανεί η δόξα του Θεού μέσα στη σωτηρία της οικογένειας αυτής. Άλλος ταλαιπωρείται μέσα σε μια οικογένεια απίστων για να φανεί η δόξα του Θεού μέσα στην ταλαιπωρία του. Και όλοι μας έχουμε μια πρόσκληση. Εμένα να ακολουθείτε. Για να βγάλουμε τα μάτια μας. Κύριε, τον βλέπεις αυτό, είναι τι καλά που είναι. Αυτός θα ζήσει, δεν θα πεθάνει ο Ιωάννης. Τι σε νοιάζει εσένα. Εσένα τι σε νοιάζει. Εσένα σε νοιάζει η μισθαποδοσία. Στη ζωή σου, στο έργο σου. Αυτό μας νοιάζει εμάς. Ο ένας γεννιέται στην Αμερική, ο άλλος στην Αφρική. Ο ένας γεννιέται άρρωστος, ο άλλος υγιής. Αρρωστιάρης, συγγνώμη για την έκφραση. Ο άλλος τέρας υγείας, δεν αρρωσταίνει ποτέ. Και οι δυο χριστιανοί. Και οι δυο για τη δόξα του Θεού. Κύριε, γιατί δεν με κάνεις εμένα υγιή, γιατί έτσι σε θέλω. Να δοξάσεις το όνομά μου μέσα από την αρρώστια σου. Κύριε, γιατί με κάνεις εμένα υγιή, έτσι θέλω. Να δοξάσεις το όνομά μου μέσα από την υγεία σου. Μπορείς να πεις αλληλούια. Αμήν. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ο ένας γίνεται άντρας, η άλλη γυναίκα. Μα γιατί να μην είμαι κι εγώ άντρας. Γιατί έτσι θέλει ο Θεός. Ο ένας έχει 20 παιδιά, ο άλλος κανένα. Γιατί, γιατί έτσι θέλει ο Θεός. Θα τα κρατήσεις ή θα τα ρίξεις. Θα μείνεις σταθερός στην πίστη ή όχι. Αδελφοί, ο Θεός εργάζεται στη ζωή του καθενός δια της πίστεως. Και εμείς το αποδεχόμαστε. Και ζητάμε βοήθεια. Και λέμε, Κύριε, πιστεύω, αλλά βοήθα μας την απιστία. Βοήθησέ με. Πάντως, μη θεωρήσουμε ότι υπάρχει χριστιανός που θα πάει στον ουρανό αδόκιμος. Είτε φτωχός είτε πλούσιος, είτε άρρωστος είτε υγιής, είτε μορφωμένος στα γράμματος, είτε μικρός είτε μεγάλος, είτε γεννημένος στη Σουηδία είτε γεννημένος στην Αφρική. Όλοι μας θα πάμε με δοκιμασία. Και όχι μία, με δοκιμασίες. Γιατί πρέπει να εκλέξουμε τον Ιησού Χριστόν και να απαρνηθούμε τον κόσμο. Πρέπει να προκρίνουμε την κακουχία με το λαό του Θεού, να προκρίνουμε τον ονειδισμό του Χριστού και να απορρίψουμε τα πλούτη και τους θησαυρούς του Φαραώ, του κόσμου τούτου. Και επειδή είμαστε σήμερα εδώ, θεωρώ όλοι μας ότι έχουμε πάρει στερεά απόφαση. Απόφαση θανάτου. Όχι να πεθάνουμε. Θα πεθάνουμε έτσι κι αλλιώς. Μέχρι το θάνατό μας να ακολουθούμε τον Χριστό. Ναι. Αυτή είναι η απόφαση του θανάτου. Μέχρι το τέλος θα ακολουθώ εσένα, Κύριε. Βόηθαμε. Βόηθαμε, Κύριε. Να βρίσκω χάρη, έλεος και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν, αδελφοί.
Βλέπεις ο άντρας της Αυθινής σώθηκε αμέσως. Ο άντρας άλλης δεν σώθηκε ακόμα. Άδικος είναι ο Θεός? Όχι. Όχι, δίκαιος είναι. Τα πάντα εν σοφία επίησε. Και πώς έγινε αυτό? Κάνει ο Θεός το καλύτερο. Εγώ λέω πάντοτε και αλήθεια το λέω. Ο Θεός πάντοτε στη ζωή μας κάνει τα λιγότερα επώδυνα για να λάβουμε μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θέλει να λάβουμε μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών με αμφισβήτηση, αλλά δηλαδή να μην λάβουμε, να διακινδυνέψουμε, αλλά όχι και να ταλαιπωρηθούμε. Γι' αυτό ποτέ δεν δίνει περισσότερο από όσο αντέχουμε. Αλλά τη ζωή μας τη φτιάχνει έτσι, ώστε να έχουμε όλοι μας τη δυνατότητα να εισέλθουμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Και υπήρξαν άνθρωποι όλοι αυτοί της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι αν και έλαβαν καλή μαρτυρία δια της πίστεως, δεν απήλαυσαν αυτά που τους υποσχέθηκε ο Θεός. Και ο Θεός, ξέρετε, τις υποσχέθηκε την Ανάσταση. Δεν την απήλαυσαν. Γιατί? Για την Εκκλησία του ο Χριστός έχει προβλέψει κάτι καλύτερο. Έχει προβλέψει το Χριστό και την αρπαγή. Αδερφοί, είμαστε μακάριοι, γιατί το μέλλον μας είναι να έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει. Ενώ οι της Παλαιάς Διαθήκης είναι να έρθουν οι άγγελοι να τις παραλάβουν. Μεγάλη διαφορά. Είμαστε μακάριοι γιατί αποτελούμε την ύφη του Χριστού. Οι άλλοι, τους φίλους του νυμφίου. Για να δούμε λοιπόν τώρα και να κοιταχτούμε στα μάτια. Η νύμφη του Χριστού, αρπαγή της Εκκλησίας, εσύ και εγώ. Ας πούμε αλληλούια, αδερφοί. Να δώσουμε δόξα σε αυτόν. Και να μας ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μου. Αξίωσέ μας όλους να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας και μάλιστα να πάρουμε πλήρη το μισθό μας, ώστε να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων. Αμήν.